Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα θα μάθουμε να κάνουμε πράγματα να αιωρούνται ή αλλιώς subject floating που λένε και στο χωριό μου. Όπως ξέρετε, προσπαθώ στα βίντεο αυτά που κάνουμε με τα μαθήματα Photoshop να τα κάνει ο καθένας. Προσπαθώ να σας δείχνω με τέτοιο τρόπο ώστε να μην χρειάζεται να έχετε ούτε ακριβό εξοπλισμό, αλλά να μην έχετε ούτε στούντιο ούτε φώτα. Η τεχνική αυτή είναι απλή όπως και η προηγούμενη. Χρειαζόμαστε σπάγκο ή ακόμα καλύτερα πετονιά και ένα σημείο στο οποίο θα μπορέσουμε να κρεμάσουμε το αντικείμενό μας. Η διαδικασία ξεκινάει πρώτα απ' όλα με τη φωτογραφία και συνεχίζεται με την επεξεργασία, όπως όλα όσα δείχνουμε σε αυτά τα μαθήματα. Εγώ θα χρησιμοποιήσω τον κόκκινο σπάγκο για να σας δείξω το πώς μπορούμε να το εξαφανίσουμε, γιατί με την πετονιά ίσως εσείς δεν θα το βλέπετε καλά. Εσείς όμως, για να μην ταλαιπωρηθείτε τόσο πολύ ώστε να εξαφανίσετε τον σπάγκο που θα κρεμιέται το αντικείμενό μας, πάρετε καλύτερα μία πετονιά. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε την διαδικασία που χρειάζεται να κάνουμε. Πρώτα απ' όλα στη φωτογραφία και αμέσως μετά στην επεξεργασία. Το αντικείμενο που θα κρεμάσω εγώ για να κάνω αυτή τη διαδικασία θα είναι η άλλη μου κάμερα. Όπως βλέπετε, έχω δέσει ήδη το σπάγκο μου στην άκρη, οπότε όταν θα τη σηκώσω και θα την κρεμάσω από ψηλά, η κάμερα μου θα αιωρείται στον αέρα. Και μετά στο μοντάζ, στην επεξεργασία, θα εξαφανίσω απλά τον κόκκινο σπάγκο. Πάμε να δούμε. Εγώ τη φωτογραφία θα τη βγάλω στο background αυτό εδώ πέρα πίσω. Θα την κρεμάσω ακριβώς μπροστά γιατί ο χώρος είναι ωραίος και μου αρέσει. Την κάμερα μας την κρεμάμε σε ένα σημείο, οποιοδήποτε μας αρέσει, αλλά αρκεί να είναι όμορφο. Μπορούμε να την κρεμάσουμε και σε ένα ουδέτερο άσπρο background γιατί η φωτογραφία μας από μόνη της θα φαίνεται εντυπωσιακή. Και να σας πω και κάτι, σε ένα άσπρο ουδέτερο ή μαύρο background δεν θα έχει πολλή πληροφορία πίσω. Όμως εγώ διάλεξα να τη φωτογραφήσω εδώ πέρα. Τρόπους για να την κρεμάσετε υπάρχουν πολλοί και σημεία να την κρεμάσετε επίσης. Μπορείτε πάρα πολύ εύκολα να πάρετε ένα κοντάρι σαν αυτό που χρησιμοποιούμε στο μπάνιο, να το βάλετε ανάμεσα στην κάσα της πόρτας σας και να κρεμάσετε από εκεί πέρα το σπάγκο. Ή πολύ απλά να πάρετε ένα γατζάκι, να βάλετε από πίσω ταινία διπλής όψης και να το καρφώσετε ή να το κολλήσετε καλύτερα σε ένα σημείο το οποίο να μπορεί να είναι κοντά ώστε να το πιάσετε. Και από εκεί θα κρεμάσετε το τσιγκελάκι. Τόσο απλά. Εγώ θα χρησιμοποιήσω ένα light stand. Θα βάλω ένα κοντάρι και θα την κρεμάσω από εκείνο. Τυψάκι για να τραβήξουμε τη σωστή φωτογραφία. Εάν δεν έχουμε έναν φίλο μας που να είναι πίσω από την κάμερα για να μας τραβήξει, είτε θα χρησιμοποιήσουμε τον χρονοδιακόπτη, αλλά τα δυνατόν περισσότερα δευτερόλεπτα που μας δίνει η μηχανή μας για να προλάβουμε να μετακινηθούμε και να στηθούμε. Θα τραβήξουμε ίσως αρκετές φωτογραφίες μέχρι να φτάσουμε στο αποτέλεσμα που θέλουμε. Εάν έχετε κάμερα με πορτάκι, το γυρίζετε προς τη δική σας πλευρά για να βλέπετε κιόλας πώς έχετε στηθεί. Αν υπάρχει και το σενάριο ότι η κάμερα σας έχει WiFi, μπορείτε να τη συνδέσετε με μια εφαρμογή με το κινητό σας και να μπορέσετε να τραβήξετε από εκεί πέρα. Εάν δεν έχετε, όλες οι κάμερες έχουν remote control. Και επειδή το μάθημα αυτό είναι για όλους και για αυτούς που δεν έχουν μηχανή, μπορείτε πολύ απλά να στήσετε κάπου το κινητό σας και να τραβήξετε. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι απλά ένα καρέ φωτογραφίας. Πάμε στο βήμα νούμερο 2. Ανοίγουμε Photoshop, παίρνουμε το λάπτοπ μας, είτε τον υπολογιστή μας και βάζουμε τη φωτογραφία μας, file, open και περνάμε μέσα τη φωτογραφία μας για να ξεκινήσει η επεξεργασία. Εγώ έχω φορτώσει ήδη τη φωτογραφία μου μέσα στο Photoshop. Βλέπετε ότι έχω τραβήξει τη φωτογραφία που θέλω μετά από πολλές προσπάθειες, γιατί είναι μέχρι να βρεις τη φωτογραφία που θα σου αρέσει περισσότερο. Βλέπετε ότι εγώ έχω χρησιμοποιήσει τον κόκκινο σπάγκο και έχω κρεμάσει τη φωτογραφική μου μηχανή από ένα light stand. Εγώ είμαι αρκετά κοντά, εσείς μπορείτε να είστε και πιο μακριά για να είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή η φωτογραφία. Με ένα εργαλείο και μόνο με ένα εργαλείο που θα χρησιμοποιήσουμε θα μπορέσουμε να εξαφανίσουμε τον κόκκινο σπάγκο και δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι άλλο. Ζουμάρουμε τη φωτογραφία μας και θα χρησιμοποιήσουμε το τσιρότο, το Trauma Plast ή αλλιώς το Spot Healing Brush Tool. Το παίρνουμε και ερχόμαστε ακόμα πιο κοντά για να πάρουμε τη λεπτομέρεια και σιγά σιγά το πατάμε και κατεβαίνουμε προς τα κάτω.
Υπάρχει και η άλλη εναλλακτική να πάρουμε πολύ απλά και να το τραβήξουμε πάνω έως κάτω, αλλά δεν θα βγει το σωστό αποτέλεσμα. Καλό είναι να πηγαίνετε σιγά σιγά και μεθοδικά. Εγώ πίσω στο background έχω πολλή πληροφορία. Ήταν δική μου επιλογή. Εσείς αν θα φωτογραφίσετε, καλό είναι να έχετε κάτι πιο ουδέτερο σε background. Κάτι σε άσπρο ή σε μαύρο ή να μην έχει πολλή πληροφορία για να μην σας δυσκολέψει τόσο πολύ μετά. Στο σβήσιμο ή πολύ απλά στον εξαφανισμό, αν και δεν υπάρχει σαν λέξη. Πάνω, μικραίνουμε σε size το εργαλείο μας και ερχόμαστε για να κάνουμε τη λεπτομέρεια που είναι κοντά στη μηχανή. Αλλά αυτή τη φορά αντί να πηγαίνουμε πάνω προς τα κάτω, θα πηγαίνουμε από τα δεξιά προς τα αριστερά. Κάπως έτσι, ώστε να εξαφανιστεί και τελείωσε πάνω από τη μηχανή. Προσέχετε πολύ τη λεπτομέρεια. Μπούμ! Και κάνουμε zoom out και η φωτογραφία μας είναι έτοιμη. Η φωτογραφική μας μηχανή που έχουμε στη φωτογραφία αιωρείται και το χέρι μας δείχνει να προσπαθεί να τη βιάσει. Όσοι τη δουν δεν θα καταλάβουν το πώς έχει γίνει και νομίζω ότι είναι αρκετά εύκολη διαδικασία ακόμη και αν έχετε και να μην έχετε τον εξοπλισμό που πρέπει. Ένα ακόμα τρικάκι πριν ολοκληρώσουμε και αποθηκεύσουμε τη φωτογραφία μας, μπορούμε πολύ εύκολα από το Photoshop να χρησιμοποιήσουμε ένα άτυπο color correction. Θα έρθουμε στα filters και θα πάμε επάνω-πάνω στο Camera Raw Filter ή αλλιώς μπορούμε να πατήσουμε Shift Command και Alpha ή μπορείτε να πατήσετε Control Shift και Alpha εάν έχετε υπολογιστή Windows. Πατάμε και μας ανοίγει το Camera Raw Filter. Εδώ πέρα μπορείτε να δώσετε Exposure, δηλαδή λίγο τη φωτεινότητα παραπάνω, μπορείτε να δώσετε λίγο περισσότερο Contrast. Εγώ επειδή έχω τραβήξει σε flat χρώματα θα χρειαστεί να δώσω λίγο περισσότερο Contrast, λίγο περισσότερο Clarity, Blacks, White. Παίζοντας λίγο με τη φωτογραφία σας, θα μπορέσετε να τη φέρετε στα όμορφα χρώματα που θα σας αρέσουν. Εγώ θα προτιμήσω το color correction να το κάνω στο Lightroom, για να δοθεί ακόμη πιο ωραίο και εντυπωσιακό αποτέλεσμα. File, Save As ή αλλιώς Shift Command S ή Control Shift και S, αν έχετε υπολογιστή Windows, και την αποθηκεύουμε στην επανεργασία και την ονομάζουμε Float Camera. JPEG και πατάμε Save. Θα μας βγάλει το Quality. Στο Quality θα βάλουμε την δυνατότερη, μεγαλύτερη ανάλυση. Οπότε το Large μας θα το αφήσουμε στο 12. Και πατάμε OK. Η φωτογραφία μας αποθηκεύτηκε. Πολύ απλά και πολύ γρήγορα έβγαλες και εσύ ένα αποτέλεσμα που εντυπωσιάζει. Δεν νομίζω να ήταν τόσο δύσκολο πια. Νομίζω είναι αρκετά πολύ εύκολη διαδικασία για ένα πολύ εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Και όταν το δει κάποιος, σίγουρα δεν θα καταλάβει το πώς το έκανες. Το μόνο που έχεις να κάνεις τώρα, και εννοείται το πιο σημαντικό, είναι αυτή τη φωτογραφία που έχεις βγάλει να την ανεβάσεις στο Instagram. Και μην ξεχάσεις να ακολουθήσεις και εμένα στο Instagram, στο DimiJ Official ή αν θέλεις το προσωπικό μου, στο Giorgio Dimitrio. Μην ξεχάσεις επίσης να κάνεις αυτό το βίντεο ένα δυνατό like, ένα subscribe και να αφήσεις από κάτω το σχόλιο σου με την ερώτηση που έχεις και μπορεί να την κάνω και βίντεο. Όπως είπα και στο προηγούμενο, κάθε Δευτέρα θα έχεις καινούριο βίντεο. Οπότε μείνε σε αυτό το κανάλι συντονισμένος και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.